από τον κύριο Σόρος προκειμένου να υπηρετεί στα δικά του για να χρηματίσει. Έτσι. Ποιος αποπέμπεται? Αποπέμπεται όχι αυτός ο οποίος έχει κάνει την καταγγελία ότι χρηματίζεται η ελληνική κυβέρνηση, αλλά αποπέμπεται ο αποδέκτης της καταγγελίας, δηλαδή ο Υπουργός Εξωτερικών. Είναι φανταξιόπληκτος ο κύριος Χοντζιάς? Δεν υπόθηκε ποτέ τέτοιο πράγμα? Το Πρωθυπουργικό Γραφείο κάνει 5 ανακοινώσεις τη μέρα. Δεν μπορεί λοιπόν να μας κάνει, ας μην δημοσιευθούν τα πρακτικά, δεν μπορεί να κάνει μια ανακοίνωση και να πει ότι αυτά το που λέει ο κύριος Χοντζιάς είναι μη θέματα. Δεν έχουν υποθεί ποτέ. Και να κλείσει η ιστορία εκεί. Ήταν 50 άνθρωποι παρόντες. Εντάξει, ο ένας κοίταζε το κινητό του, ο άλλος μιλούσε με τον διπλανό του. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην υπάρχουν 10 άνθρωποι οι οποίοι άκουσαν, υπόθηκε το ένα ή υπόθηκε το άλλο. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι έχουμε το θέατρο του παραλόγου. Έχουμε έναν υπουργό που καταγγέλει κάτι στο Υπουργικό Συμβούλιο και μένει. Έχουμε έναν υπουργό ο οποίος φεύγει και λέει ότι υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία το Πρωθυπουργικό Γραφείο ούτε διαψεύδει ούτε επιβεβαιώνει. Άλλοι 40-50 άνθρωποι που ήταν εκεί επίσης τσιμπουδιά, δεν λένε τίποτα. Και αιωρείται μια πολύ σοβαρή καταγγελία στον αέρα για χρηματισμό της ελληνικής κυβέρνησης. Να πάρουμε την άποψη του κύριου Καράμπλα και να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Καράμπλα. Ξεκαθάρισε την κατάσταση ο πρόεδρος ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τη φωτιά την έβαλε ο Κοντζιάς πάντως. Δεν την έβαλε.